καλώς ήρθατε σε αυτή τη νέα σεζόν της εκπομπής Real Economy. Αυτή την εβδομάδα και καθώς όλο το καλοκαίρι το ενδιαφέρον στράφηκε στην Ελλάδα και το χρέος της, θέτουμε το ερώτημα πόσο χρέος αντέχει μια χώρα. Κατανοούμε πραγματικά τι σημαίνει βιώσιμο και τι μη βιώσιμο χρέος. Ταξιδέψαμε στην Πορτογαλία για να δούμε τι γίνεται με τα υψηλά ποσοστά χρέους. Θα ρίξουμε επίσης μια ματιά στον τρόπο με τον οποίο μια μικρή χώρα, η Λετωνία, κατάφερε να ανατρέψει τα δυσμενή στοιχεία. Θα συζητήσουμε επίσης με τον Σόνι Καπούρ, επικεφαλής του Think Tank Redefine, για να δούμε ποια είναι τα διαφορετικά θέματα που τίθενται σχετικά με την βιωσιμότητα του χρέους. Οι κυβερνήσεις μας χρειάζονται το χρέος για να καλύψουν το έλλειμμα από την φορολογία, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες κάθε χώρας. Αν ο Κριστόφ έπρεπε να αυξήσει το επίπεδο του χρέους, θα το βάσιζε στην αξία της επιχείρησής του και στο πώς θα σκόπευε να δαπανίσει τα χρήματα, ώστε να αυξήσει το κέρδος του. Όμως η αξία των χωρών δεν μπορεί να αποτιμηθεί. Οι δαπάνες για τις βασικές υπηρεσίες δεν οδηγούν πάντα σε οικονομικά ωφέλη. Πώς όμως οι κυβερνήσεις παρακολουθούν αν το χρέος τους παραμένει βιώσιμο ή μη? Ας μάθουμε περισσότερο. Η κυβέρνησή σας πουλά ομόλογα, τα οποία αποφέρουν κέρδη από τόκους σε εγχώριους και ξένους επενδυτές, οι οποίοι έχουν με τη σειρά τους αγοράσει τα ομόλογα που δεν είναι κάτι άλλο από την υπόσχεση μιας κυβέρνησης ότι θα τα αποπληρώσει σε ορισμένα χρόνια. Έστω ότι η κυβέρνησή σας έχει χρέος ίσο με το 20% του ΑΕΠ. Αν μια χρονιά εξοφλήσει όλους τους στόχους που οφείλει σε επενδυτές, τον επόμενο χρόνο το επίπεδο του χρέους έναντι του ΑΕΠ πέφτει, επειδή κάθε χρόνο η χώρα καταγράφει ελαφρά ανάπτυξη, με το ΑΕΠ να ανεβαίνει αναλογικά. Για να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα του χρέους, καθώς οι κυβερνήσεις μπορούν να εξοφλούν στο μέλλον, η οικονομία πρέπει να παρουσιάσει ανάπτυξη και να δανείζεται μόνο όταν έχει ανάπτυξη. Όταν η ανάπτυξη επιβραδύνεται και το ΑΕΠ δεν αυξάνεται, τα επίπεδα χρέους αρχίζουν να μεγαλώνουν. Οι επενδυτές ανησυχούν ότι η αδυναμία μιας κυβέρνησης να τους εξοφλήσει μπορεί να αυξήσει τα επιτόκια των ομολόγων, ώστε έτσι να καλυφθεί ο κίνδυνος χρεοκοπίας της χώρας. Όταν η οικονομία επιβραδύνεται, η χώρα πληρώνει περισσότερα για να συγκεντρώσει χρήματα. Αν η αναλογία χρέους έναντι ΑΕΠ ανεβαίνει υπερβολικά και η δυνατότητα για ανάπτυξη αμφισβητείται, το χρέος γίνεται μη βιώσιμο. Ας πούμε ότι το χρέος της Ελλάδας είναι σαν αυτό το πεπόνι συγκριτικά με άλλες οικονομίες της Ευρώπης. Είναι μεγάλο και μεγαλώνει περισσότερο επειδή η χώρα συνέχισε να δανείζεται ενώ η οικονομία επιβραδυνόταν. Τα επιτόκια ανέβηκαν, αλλά ο δανεισμός συνεχιζόταν για να αποπληρωθεί το παλιό χρέος. Πολλές χώρες στην Ευρώπη βρίσκονται σε παρόμοια θέση. Η Πορτογαλία έχει ένα χρέος που μοιάζει με ανανά σε σχέση με το πεπόνι. Η Μόνικα Πίνα ταξίδεψε στην Πορτογαλία για να μάθει αν η χώρα κάνει αρκετά για να πείσει τους επενδυτές ότι είναι σοβαρή στην προσπάθεια μετατροπής του χρέους της σε βιώσιμο. 7 το πρωί, καθοδόν από την πορτογαλική πόλη Κοβίλια με κατεύθυνση προς την Κοίμπρα. Η διαδρομή είναι συνήθως χωρίς κίνηση. Και εδώ, όπως και στα περισσότερα από τα 900 χιλιόμετρα αυτοκινητοδρόμων, έχουν επιβληθεί διόδια για να ενισχυθούν τα δημόσια ταμεία. Η χώρα πήρε 78 δισεκατομμύρια βοήθεια. Και ενώ βγήκε από το μνημόνιο το 2014, οι μεταφορικές εταιρείες εξακολουθούν να πληρώνουν βαρύ τίμημα. Αποφεύγουμε τον αυτοκινητόδρομο επειδή τα διόδια είναι πολύ υψηλά. Μπαίνουμε στον αυτοκινητόδρομο για 15 χιλιόμετρα και παίρνουμε την παλιά εθνική για 40 χιλιόμετρα και μετά πάλι τον αυτοκινητόδρομο. Ο Αντώνιο Εζεκέλ είναι μεταξύ εκείνων που ήρθαν αντιμέτωποι με τις συνέπειες των μεταρρυθμίσεων και χρειάστηκε να προσαρμοστούν. Ο Αντώνιο έκανε περικοπές στο προσωπικό. Από 55 κράτησε 40 εργαζόμενους. Το επιπλέον κόστος τον υποχρέωσε να ανοίξει μια καινούργια αποθήκη προκειμένου να μειώσει το στόλο των φορτηγών του. Πληρώσαμε 30.000 ευρώ σε διόδια το 2014. Προσπαθούμε να χρησιμοποιούμε εναλλακτικές όπου είναι δυνατόν. Αν πηγαίναμε μόνο από τον αυτοκινητόδρομο, θα πληρώναμε περίπου 60.000 ευρώ, κάτι που είναι αβάσταχτο. Το 2011 το δημόσιο χρέος της Πορτογαλίας ήταν 111% επί του ΑΕΠ. Σήμερα έχει φτάσει στο 130%, δύο φορές πάνω από το όριο του 60% που ζητά η Ευρωπαϊκή Ένωση για να είναι το χρέος βιώσιμο. Κάτι έχει ωστόσο αλλάξει και αφορά τη στάση των αγορών. Μια γρήγορη ματιά στα στοιχεία αρκεί για τον Αντώνιο Εζεκέλ.
Το βαρύ τίμημα που πληρώνει η εταιρεία του δεν συμβάλλει στη μείωση του δημόσιου χρέους. Οι επενδυτές εκτιμούν πως οι προσπάθειες και η θέληση της Πορτογαλίας είναι ενδεικτικές πως το χρέος θα γίνει πραγματικά βιώσιμο. Η Πορτογαλία χρειάζεται πολύ περισσότερα, σύμφωνα με τον καθηγητή Ρέις. Λέει πως πλέον απαιτείται αναθεώρηση των ευρωπαϊκών κανονισμών. Η Οικονομική και Νομισματική Ένωση έβαλε πολλά διαφορετικά πράγματα στο ίδιο καλάθι. Πατάτες και φασολάκια. Ήδη με διαφορετική δομή. Βάζοντάς τα μαζί, μπορεί να βλάψουν το ένα το άλλο. Μπορούμε όμως να συνδυάσουμε άλλα είδη. Πατάτες με ντομάτες, ας πούμε. Για να το κάνουμε, πρέπει να τα προστατέψουμε. Κάθε πράγμα πρέπει να βρίσκεται στη θέση του. Οι περισσότεροι οικονομολόγοι, όπως και ο Χωσέ Ρέις, έχουν την άποψη πως το τίμημα της ανάκαμψης και της βιωσιμότητας για την Πορτογαλία θα είναι αληθινές δομικές μεταρρυθμίσεις στην παιδεία, την απασχόληση, το βιομηχανικό τομέα, τις επενδύσεις και την αναδιανομή των κερδών. Μαζί μας είναι ο οικονομολόγος Σόνι Καπούρ, διευθύνων σύμβουλος του Think Tank Redefine, πολύ καλός συνομιλητής για οτιδήποτε θέμα αφορά την ευρωπαϊκή οικονομία. Σόνι, ας αρχίσουμε με το παράδειγμα της Πορτογαλίας και της Ελλάδας. Πώς έφτασαν σε αυτή τη θέση και πώς μπορούν να ανατρέψουν την κατάσταση? Πρόκειται για αναπτυσσόμενες οικονομίες εγκλωβισμένες στον αναπτυγμένο κόσμο, ενώ πως ο τρόπος με τον οποίο κατάφερναν να παραμένουν στην Ευρώπη ήταν δανειζόμενες χρήματα. Όταν όμως ήρθε η κρίση, ήταν σαν να ξεφούσκωσε η παλίρρια και ξαφνικά φάνηκε ποιος κολυμπούσε γυμνός. Και μπορεί κανείς να δει πως ούτε η Πορτογαλία ούτε η Ελλάδα έχουν γεραίες οικονομίες. Οπότε άρχισαν τα ερωτήματα για τη βιωσιμότητά τους και αυτό προκάλεσε έναν αυτοεκπληρούμενο φαύλο κύκλο, όπου όπως τα κόμικ βλέπουμε έναν ήρωα να πέφτει από τον κρεμό. Λίγη ώρα δεν συμβαίνει τίποτα κακό. Αλλά μετά έγινε αντιληπτό πως δεν υπήρχε αρκετό οξυγόνο και άρχισε η πτώση. Και με ποιο τρόπο επιστρέφει τελικά στην επιφάνεια? Για ένα μικρό χρονικό διάστημα δεν συμβαίνει τίποτα. Η Πορτογαλία, για παράδειγμα, χρειάζεται να αναβαθμίσει το εκπαιδευτικό της σύστημα, αλλά αυτό θα πάρει χρόνο. Η Ελλάδα δεν έχει αληθινό μεταποιητικό τομέα. Το χρήμα που παραδοσιακά περνά από τις κυβερνήσεις προκειμένου να γίνουν επενδύσεις ξαφνικά στέγνωσε. Φτάσαμε λοιπόν σε ένα δίλημα όπου η σύντομη απάντηση είναι πως ο καθένας πρέπει να ζει με τα μέσα που διαθέτει όταν η χώρα γίνεται όλο και πιο φτωχή. Το ερώτημα λοιπόν είναι όχι αν χρειάζονται δανεισμό, αλλά πόσα δανείζονται και με ποιο τρόπο χρησιμοποιούνται τα χρήματα. Σας κάνουμε ένα διάλειμμα για να συναντήσουμε και πάλι την Μόνικα Πίνα στο ταξίδι της στη μικρή οικονομία της Λετωνίας που κατάφερε να ανατρέψει την κατάσταση. Το 2008 η οικονομία της Λετωνίας άρχισε να παρουσιάζει καθοδική πορεία. Το δημόσιο χρέος αυξήθηκε και το ΑΕΠ έπεσε. Η κρίση συγκλώνησε τη χώρα που ζήτησε πρόγραμμα βοήθειας το 2009. Βγήκε από το μνημόνιο το 2012 μετά από λίγα χρόνια λιτότητας. Ορισμένες επιχειρήσεις, όπως αυτή η βιοτεχνία καλλιτικών, ανέλαβαν την πρόκληση να παραμείνουν υγιείς στους δύσκολους καιρούς. Εστιάσαμε στις εξαγωγές, χωρίς να ξεχνάμε πως η εσωτερική αγορά έχει στηρίξει την εταιρεία μας κατά τη δεκαετή της λειτουργία, αλλά και κατά τη διάρκεια της κρίσης. Η Λετωνία έγινε μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χάρη σε αυτή την προσήλωση στις εξαγωγές. Κατάφερε μάλιστα να αποφύγει την υποτίμηση του νομίσματός της, κάτι που βοήθησε στην ένταξη στην Ευρωζώνη το 2014. Οι οικονομολόγοι αναφέρουν τη Λετωνία ως παράδειγμα όταν μιλούν για χώρες της Ευρωζώνης που αντιμετωπίζουν προβλήματα. Το χρέος συρρυκνώθηκε στο μισό του ΑΕΠ το 2010, ενώ αναμένεται να μειωθεί ακόμα περισσότερο τον επόμενο χρόνο. Πώς κατάφερε η Λετωνία να κάνει το ακατόρθωτο? Πώς κατάφερε να ανατρέψει την κατάσταση? Έγινε ένα συνδυασμός μεταρρυθμίσεων σε τρεις τομείς. Τον δημοσιονομικό, τον οικονομικό και τομείς όπου έγιναν δομικές μεταρρυθμίσεις, όπως η αγορά εργασίας. Το 2009 ήταν η πρώτη χρονιά μνημονίου. Καταγράψαμε σταθεροποίηση του ΑΕΠ στο 8,8% με την σταθεροποίηση να αφορά όχι τον τομέα των εσόδων, όσο των δαπανών. Θα μπορούσε αυτό να είναι το ελιξίριο και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες? Το μικρό μέγεθος της Λετωνίας κάνει πολλούς να αναρωτιούνται αν τα ίδια προϊόντα που λειτουργήσαν ώστε να βελτιωθεί η οικονομία της Λετωνίας μπορούν να δράσουν και σε μεγαλύτερες. Μαζί μας είναι και πάλι ο Σόνι Καπούρ. Θεωρείς πως η περίπτωση της μικρής οικονομίας της Λετωνίας θα μπορούσε να είναι ένα μοντέλο για άλλες χώρες της Ευρώπης?
Για μια σειρά από λόγους, όχι. Ένας από αυτούς είναι, όπως και εσείς αναφέρατε, το μικρό μέγεθος της οικονομίας. Ο δεύτερος είναι πως η ευημερία της είναι πολύ πρόσφατη, οπότε είναι πολύ πιο ανθεκτική στο πόσα μπορεί να χάσει, αφού πρόκειται για κέρδη μόλις της τελευταίας δεκαετίας, σε σύγκριση με παλιότερες οικονομίες της Δυτικής Ευρώπης όπως η Ελλάδα, όπου η ευημερία είχε παλαιότερες ρίζες και οι προσδοκίες ήταν υψηλότερες. Βλέπουμε λοιπόν διαφορετικά την βιωσιμότητα του χρέους. Ο δανεισμός δεν είναι ούτε καλό ούτε κακό. Εξαρτάται από τη χρήση των χρημάτων. Κάτι που είναι αρκετά της μόδας είναι ο παραγωγικός εναντί του μη παραγωγικού δανεισμού. Είναι λεπτό θέμα. Για παράδειγμα, ένας ιδιώτης δανείζεται για να σπουδάσει στο MIT ή για να πάει στο Harvard. Στις περισσότερες περιπτώσεις η απάντηση είναι θετική. Υπάρχει θετική απόδοση στην επένδυση. Παρομοίως και για μια χώρα. Είναι σόφρονο να δανείζεται για να επενδύσει στο εκπαιδευτικό σύστημα που βοηθά στη δημιουργία παραγωγικών εργαζομένων. Είναι σόφρονο να επενδύσει στις υποδομές που θα βοηθήσουν την οικονομία να πάρει μπροστά. Μοιάζει αντιφατικό, αλλά ορισμένες φορές ο δανεισμός είναι ο καλύτερος τρόπος για να μειωθεί το μελλοντικό χρέος ή να βελτιωθεί η βιωσιμότητα του χρέους. Πώς αποτιμώνεται τελικά η κίνδυνη? Αν γίνει σωστός προγραμματισμός, αν υπάρχει μια σειρά από διαφορετικές πηγές δανεισμού, αν δανείζεσαι επί μακρόν, κάτι που για παράδειγμα ήταν μεγάλο πλεονέκτημα για το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου δανειζόμασταν προκειμένου να επενδύσουμε σε παραγωγικό χρέος, ενώ υπήρχε ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Ένα τέτοιο σχέδιο είναι ιδιαίτερα παραγωγικό ό,τι αφορά στη διαχείριση μελλοντικών κρίσεων και διαταραχών στην οικονομία. Μπορούμε να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα του δημοσίου τομέα με δανεισμού και επενδύσεις και να βελτιώσουμε την παραγωγικότητα στην εκπαίδευση με τα σημερινά χαμηλά επιτόκια, τονώνοντας τη δυναμική της ανάπτυξης. Αυτή είναι μακράν η καλύτερη προσέγγιση παρά να επικεντρωνόμαστε σε μια πολύ περιορισμένη επιλογή απλής αποπληρωμής του χρέους. Αυτή είναι μια κοντόφθαλμη λογική.